Παρακαλώ κύριε Γεωργιάδη για 12 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, καλημέρα και από μένα. Βασική αρχή της Ένωσης Κεντρών είναι να στηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, γιατί πιστεύουμε ότι αυτές είναι οι μόνες που μπορούν να μας οδηγήσουν να βγούμε από την κρίση. Ο τόπος χρειάζεται βαθιές τομές για να ξεφύγει από όσα δεινά του έχουν φορτώσει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως παρά την καλή θέληση που πάντα επιδιώκουμε και επιδεικνύουμε, για άλλη μια φορά ένα πολύ αναμενόμενο και πολύ διαφημιζόμενο μεταρρυθμιστικό σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιλέγει να το φέρει σαν ένα πρόχειρο πολυνομοσχέδιο, χαρακτηριστικό όχι απλά κακό, αλλά και απαράδεκτο. Γιατί πέρα από την απλοποίηση των διαδικασιών για τη σύσταση των επιχειρήσεων, δηλαδή διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, περιλαμβάνει και ρυθμίσεις αρκετών ακόμη υπουργείων, με αόριστη επίκληση και αναγκαιότητα εφαρμογής της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ. Και εν πάση περιπτώσει, εφόσον για τις υπηρεσίες μίας τάσης, τα άρθρα 1 έως 12, η κυβέρνηση προτίμησε αντί την αποσπασματική τροποποίηση, συμπλήρωση ορισμένων άρθρων του, την κατάργηση του υφιστάμενου σήμερα νόμου 3853 του 2010 και την αντακατάστασή του με ένα νέο, πλήρες όπως λέει νομοθέτημα, ερωτώ, γιατί δεν έπραξε το ίδιο και με τα υπόλοιπα άρθρα από το 13 έως το 35, αλλά αντίθετα προτίμησε τη μέθοδο των εκατεντάδων τροποποιήσεων και διορθώσεων? Η απάντηση είναι απλή. Προφανώς γιατί ο κάθε υπουργός, ό,τι θυμήθηκε, ήθελε να βάλει στο εν λόγω σχέδιο νόμου. Σκόρπια ερηγμένες ρυθμίσεις και διατάξεις, δίθεν εργαλεία του ΟΣΑ, τα οποία βέβαιο είναι ότι άνετα θα μπορούσαν να έχουν έρθει για συζήτηση και για ψήφιση τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες νωρίτερα. Γιατί πολύ απλά η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ είναι γνωστή εδώ και μήνες. Η δε διαβούλευση για το α μέρος του σχεδίου νόμου είχε ολοκληρωθεί από τις 5 Οκτωβρίου. Τελικά οι υπουργοί πρέπει να πείστηκαν από τον επικεφαλής οικονομολόγο του Διεθνής Οργανισμού, τον κύριο Σιν Ένις, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα στην Αθήνα ότι με τη συνταγή του ΟΣΑ η Ελλάδα θα ξεχωρίσει σε τομείς που θα κάνουν τη διαφορά. Άρα λοιπόν μας διαβεβαιώνει ότι δεν έχουμε να περιμένουμε λίγο και τα βάσανά μας έχουν τελειώσει. Οι 365 συστάσεις για μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει αυτή η περίφημη εργαλειοθήκη και που όπως υπόθηκε θα επιφέρει κέρδος 414 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, ήταν αυτό που μας έλειπε για να εκτιναχθεί η ελληνική οικονομία και να έρθουμε στην ανάπτυξη. Διαβάζουμε στον τύπο ότι για να υλοποιηθούν αυτές οι συστάσεις συνεργάστηκαν 15 ερευνητές και πλήθος από στελέχη από 5 υπουργεία και έγιναν 120 συναντήσεις με 34 φορείς, ενώ αξιολογήθηκαν 1.290 νομοθετήματα. Τώρα βέβαια δεν μας έχει εξηγηθεί πως γίνεται, για παράδειγμα, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, η οδηγή φορτηγών αυτοκινήτων, η φαρμακοποιή και η αρτοποιή να έχουν φέρει την κρίση, να εμπόδισαν τόσα χρόνια την ανάπτυξη και το επιχειρήν και να απαγορεύουν τις επενδύσεις. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι δεν φταίνε οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας ή άλλοι κλάδοι για την επιδείνωση της γενικότερης κατάστασης στους τελευταίους 20 μήνες. Φταίει απλά ότι η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις από τη μία πλευρά και το περιβάλλον ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από την άλλη είναι αλληλοσυγκρουόμενες διαδικασίες. Οι δύο έννοιες ασύμβατες που απλά δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν υπάρχουν επενδυτές και δεν υπάρχουν αγοραστές. Εκτός βέβαια και αν πουλάμε ασημικά όσο. Με ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει ρευστότητα, υπάρχουν μόνο capital controls και εκτείναξη των κόκκινων δανείων. Και εν πάση περιπτώσει, καλή είναι η σύσταση νέων εταιριών σε μία ημέρα, αλλά και όλα τα άλλα ωραία που μας φέρνετε μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά μέτρα για τις υπάρχουσες εταιρείες που κατά δεκάδες κλείνουν καθημερινά θα πάρθουν επιτέλους? Επιπρόσθετα,
Κανένας λογικός άνθρωπος, Έλληνας ή ξένος, δεν μπορεί να εμπιστευτεί μια αλλοπρόσαλη και αδύναμη κυβέρνηση, όπου οι υπουργοί της ακυρώνουν ακόμη και τις ελάχιστες επενδυτικές αποφάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού. Κανένας σοβαρός επενδυτής δεν μπορεί να εμπιστευτεί μια κυβέρνηση που αλλάζει κάθε μήνα προς τα πάνω τους φορολογικούς συντελεστές και παίζει με τον ΦΠΑ. Με αυτές τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι, ποιος μπορεί να προγραμματίσει τις επενδυτικές του ανάγκες και να υπολογίσει από πριν, έστω και σε βάθος τριετία, την απόδοση της επένδυσής του? Και αν αυτή η μέθοδος του ΟΣΑ με τους ερευνητές αποδίδει τόσο πολύ, γιατί, κύριοι της κυβερνήσεως, δεν την εφαρμόσατε και στη σύνταξη του νόμου 4412 που ψηφίστηκε μόλις τον Αύγουστο? Και το ρωτώ αυτό γιατί έρχεστε τώρα με το άρθρο 23 του παρόντος σχεδίου νόμου να προβείτε σε 74, επαναλαμβάνω, 74 τροποποιήσεις ενός νόμου που ψηφίστηκε μόλις πριν από 3 μήνες. Το δε πιο απίθανο απ' όλα είναι ότι αυτός ο νόμος, ο 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις, αφορούσε προσαρμογή σε ευρωπαϊκή ευγεία, δηλαδή ήταν ένας τυφλοσούρτης. Και όμως τα στελέχη σας κατάφεραν να κάνουν τουλάχιστον 74 λάθη στην αντιγραφή, χωρίς να έχουν καν την ευθυξία να δηλώσουν παραίτηση ή τουλάχιστον δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, η εκ νέου σήμερα ενασχόλησή μας με τον νόμο του Αυγούστου ήδη μας έχει κοστίσει για φέτος τουλάχιστον τα ωφέλη από την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Καλό αυτή τη στιγμή τον κάθε Έλληνα πολίτη που μας παρακολουθεί να αναζητήσει και να διαβάσει το άρθρο 23 του σημερινού σχεδίου νόμου και να το συγκρίνει με το αντίστοιχο κείμενο της συζητικής έκθεσης για να θαυμάσει τον τρόπο που κυβερνά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η λέξη ντροπή δεν αρκεί, κύριοι. Λίγο σεβασμό στο κοινοβούλιο και μια ταπεινή συγγνώμη δεν θα έβλαπτε κανέναν. Πάμε σε κάποιες επιπρόσθετες παρατηρήσεις. Δεν μπορώ να μην παραδεχτώ και να μην καλωσορίσω μία σειρά απαραίτητων καινοτομιών, όπως την ενοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα έχει ο ενδιαφερόμενος άμεση πρόσβαση. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Περιμένουμε την υλοποίησή της. Την ίδρυση επιχείρησης που δεν θα απαιτεί περισσότερο από μία μέρα. Αυτό κι αν θα είναι εξέλιξη για την Ελλάδα. Ενώ σήμερα απαιτούνται κατά μέσο όρο 38 ημέρες. Όπως έχει υποθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Την ύπαρξη εργάσιμες, πολύ σωστά, πηγαίνει πολύ παραπάνω. Την ύπαρξη πλατφόρμας που θα είναι συνδεδεμένη τόσο με το τάξης όσο και με τα ασφαλιστικά ταμεία και που θα μπορεί να χορηγεί ίσως πάντα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Την κατάργηση της υποχρεωτικότητας και του ψηφοδελτίου εγγράφου. Άλλωστε, η μείωση των χρόνων εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων στις συναλλαγές με το δημόσιο και η περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών ήταν και αίτημα των παραγωγικών και συλλογικών φορέων της χώρας προκειμένου να διευκολυνθεί η υγιής επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα. Σίγουρα το εν λόγω νομοσχέδιο θα ήταν πιο ολοκληρωμένο εάν προχωρούσατε ακόμη περισσότερο εις βάθος και προέβλεπε απλοποιήσεις στη διαδικασία που αφαιρούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, δηλαδή πέρα από τη σύσταση, να περιλαμβάνει και τη λειτουργία ή ακόμη και τη λήξη της. Για μια επιχειρησιακή μονάδα γνωρίζουμε ότι δεν συνιστά εμπόδιο μόνο τα πρώτα βήματα, αλλά και γενικότερα όλο το υπόλοιπο του βίου της. Η γραφειοκρατία είναι γνωστό ότι καραδοκεί παντού και πάντοτε. Έτσι, για παράδειγμα, εάν στη συνέχεια απαιτηθεί μια τροποποίηση καταστατικού, πολύ πιθανό είναι να γυρίσουμε στη χειροκίνητη διαδικασία και στην επίσκεψη στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή, ίσως να ήταν πιο συνετό και είναι μια πρόταση από εμάς προς εσάς να το σκεφτείτε, να συμπεριληφθούν οι αλλαγές έδρας ή επωνυμίας, οι αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο, οι αλλαγές σκοπού, καθώς και η απλοποίηση διαδικασιών για τις ατομικές εταιρείες. Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε νόμο για την απλοποίηση των διαδικασιών ιδρύσεων επιχειρήσεις, που είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί εδώ και χρόνια, για να μην πω δεκαετίες. Γιατί το να ανοίξει κάποιος μία επιχείρηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αποτελεί άθλο του Ηρακλή. Η πολυνομία, το απέραντο γραφειοκρατικό σύστημα
και ορισμένοι διεφθαρμένοι κρατικοί λειτουργοί έχουν κάνει τη χώρα μας τριτοκοσμική σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Και σε αυτό το σημείο, κυριολεκτό, τεκμηριωμένα, με συγκεκριμένα στοιχεία, είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο στο δίκτυο οικονομικής ελευθερίας μετά από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Ταυτόχρονα είμαστε στη θέση 138 του κόσμου ανάμεσα σε Μπαγκλαντές και Μοζαμβίκη. Ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας είναι η πιο αξιόπιστη μέτρηση, το γνωρίζετε όλοι, για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις σε μια χώρα. Περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες που εξετάζει ο εκάστοτε επιχειρηματίας ή επενδυτής για να μπορέσει να κάνει μια επένδυση σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Σε όλους αυτές τους παράγοντες εμείς είμαστε πάρα πολύ χαμηλά και καταθέτω στα πρακτικά και σχετικό πίνακα με τα εν λόγω στατιστικά. Και για να σας προλάβω, δεν φταίνε μόνο τα μνημόνια, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα μνημόνια είναι το αποτέλεσμα της κατάντιας μας και όχι η αιτία της. Για να φτάσουμε στα μνημόνια έχουν προηγηθεί δεκαετίες ανεξέλεγκτου δανεισμού και σπατάλης του δημοσίου χρήματος από όλες τις κυβερνήσεις. Παρ' όλα αυτά, και επειδή το σχέδιο νόμου, στο α μέρος τουλάχιστον, περιλαμβάνει κάποιες μεταρρυθμιστικές διατάξεις για την έστω μερική εξάλληψη γραφειοκρατίας ως προς την αντιμετώπιση της επιχειρηματικότητας, που είναι κάτι το οποίο εμείς αγωνιζόμαστε χρόνια, θα το στηρίξουμε και θα το ψηφίσουμε. Και θα επιφυλαχθούμε για κάποια άρθρα για τη σχετική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο Υπουργός, ο κύριος Παπαδημητρίου, θα έχει το λόγο. Κατά τον κανονισμό 13 λεπτά, αλλά...